Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους και καλημέρα, καλό μεσημέρι και στην Νέα Υόρκη, στο εκεί γενικό προξενείο μας και χαίρομαι πραγματικά διότι το αντικείμενο της σημερινής μας επικοινωνίας είναι ακριβώς η ίδια η επικοινωνία, γιατί γίνεται μέσω βιντεοκλήσης και της νέας πλατφόρμας My Council Live. Είναι μια εφαρμογή που θα συνδέει πλέον όλους τους Έλληνες του εξωτερικού σε όποια πόλη και αν βρίσκονται με τις ελληνικές αρχές της χώρας στην οποία ζουν. Και από εκεί βέβαια να εξυπηρετούνται σε ό,τι χρειάζονται από τις δημόσιες υπηρεσίες στην πατρίδα. Ξεκινάμε από περιοχές δικαιοδοσίας της πρεσβείας μας στο Λονδίνο και των γενικών προξενείων μας στη Νέα Υόρκη στο Τορόντο. Και από ό,τι βλέπω, σύμφωνα με τον προγραμματισμό, θα προσθεθούν σύντομα τα γενικά προξενεία της Βοστόνης, Κωνσταντινούπολης, του Ντίσσελντορφ και του Πέρθ. Μέσα στο 2021, όμως, η λειτουργία αυτή θα επεκταθεί σε όλο το δίκτυο των προξενικών μας αρχών, όπως θα διευρυνθούν και οι υπηρεσίες οι οποίες παρέχονται. Για την ώρα, οι βιντεοκλήσεις θα αφορούν αιτήσεις για την έκδοση βασικών εγγράφων, όπως πιστοποιητικά μόνιμου κατοίκου εξωτερικού και ληξιαρχικές πράξεις. Το My Council Live έρχεται να δώσει λύση σε ένα διπλό πρόβλημα. Πριν απ' όλα, στις αποστάσεις. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, στην Αυστραλία, στον Καναδά, τα προξενία μας καλύπτουν αχανείς εκτάσεις, ενώ και σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες οι πόλεις απέχουν πολύ μεταξύ τους και σε αυτές τις περιπτώσεις, το γνωρίζω εξάλλου καλά ως κάποιος ο οποίος έχει ζήσει αρκετά χρόνια στην Αμερική, η επαφή με τις πρεσβείες και τα προξενία μας είναι και χρονοβόρα και οδυνηρή. Οι εκτός συνόρων συμπατριώτες μας δεν είναι συχνά εξοικειωμένοι με τις διατυπώσεις της ελληνικής δημόσιας διοίκησης, οι διαδικασίες τους αποτρέπουν. Στη φυσική απόσταση προστίθεται και η απόσταση στη συνεννόηση και την κατανόηση. Η νέα πλατφόρμα, λοιπόν, θα επιτρέπει στο εξής, στους έμπειρους προξενικούς μας υπαλλήλους, να εξυπηρετούν καλύτερα και ταχύτερα τους ομογενείς, τους Έλληνες που βρίσκονται εκτός των συνόρων μας. Και σύντομα αυτή τη διαδικασία θα τη συνδράμει και ο εικονικός βοηθός, ήδη καταλαβαίνω ότι εφαρμόζονται πιλωτικά στη Νέα Υόρκη και στο Λονδίνο. Ένας ψηφιακός υπάλληλος, ο οποίος θα πληροφορεί, θα καθοδηγεί τους ενδιαφερόμενους στη διεκπαιρέωση των υποθέσεών τους, χωρίς να απαιτείται η φυσική παρουσία στο προξενείο. Δεν θέλω να μιλήσω περισσότερο, θα ήθελα να ακούσω πιο πολύ τις δικές σας εμπειρίες, τις δικές σας προτάσεις. Να τονίσω όμως ότι η σημερινή πρωτοβουλία είναι, αν και έχει τεχνική μορφή, είναι μια ξεκάθαρη πολιτική επιλογή. Είναι αυτή που σηματοδότησε και η εμβληματική απόφαση της κυβέρνησής μας να διευκολύνει την ψήφο των Ελλήνων του εξωτερικού από τον τόπο διαμονής τους. Κάτι που σημαίνει ότι συνέχεια θα πρέπει να χτίζουμε γέφυρες μαζί τους, ώστε να έχουν λόγο στο τι συμβαίνει στη μητέρα πατρίδα, να μπορεί η Ελλάδα να ακούει καθαρά το δικό τους λόγο και βέβαια να μην ταλαιπωρούνται αφόρητα κάθε φορά που έρχονται σε επικοινωνία με τις προξενικές μας αρχές ή με τις πρεσβείες μας.